Όπως πολύ εύστοχα ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο νομό της Φθιώτιδος, μετά και από την ολοκλήρωση τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καμένου Βούρνου πριν από ένα περίπου χρόνο. Θα ήθελα να σταθώ για να σας αφαιρώ μερικά πράγματα όσον αφορά για το τι πρόκειται να δημιουργήσουμε από θέμα οργανισμού και από θέμα λειτουργικότητας και υπαρχής υπηρεσιών στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο. Ο οργανισμός λοιπόν, ο οποίος έχει ψηφιστεί, έχει εκδοθεί το ΦΕΚ, προβλέπει γενικό γιατρό ή παθολόγο, παιδίατρο, δύο νοσηλεύτριες, μία ΤΑΦ ΕΕ, μία ΔΕΛΤΑ ΕΕ, επισκέπτρια υγείας, καθώς και μία τεχνολόγο ιατρικών εργαστηρίων. Θα σας πω και τι περισσότερο θα έχει αυτό το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, το οποίο ανεβάζει την προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιοχή της Ανατολικής Φθιώτιδος, αλλά και περισσότερο όσον αφορά τη λειτουργία του από άποψη μηχανοργάνωσης και πλέον, κύριε Υπουργέ, χρήση πληροφοριακών συστημάτων που γίνεται για πρώτη φορά σε ένα πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο. Έχουμε λοιπόν την ανάπτυξη ενός κτηρίου καθαρού εμβαδών 250 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο θα αναπτυχθούν βιοχημικό αιματολογικό εργαστήριο, τμήμα φυσικοθεραπείας, υποδοχή γραμματείας, αίθουσα μικροεπεμβάσεων, μία αποθήκη για τα είδη καθαρισμού, ένα δίκλινο θάλαμο ημερήσιας νοσηλείας, χώρο ανάπαυσης του προσωπικού, εξεταστήριο, δύο εξεταστήρια, δύο εφημερίες για να έχουμε και τους γιατρούς οι οποίοι όταν θα κάνουν εφημερία θα αναπαύονται εκεί, καθώς και γραφείο ΕΚΑΟ. Ποια είναι τα συν που δεν έχει ένα άλλο πολύδυναμο περιφερειακό ιατρείο στη χώρα? Πρώτον, βάση ΕΚΑΒ. Δημιουργούμε βάση ΕΚΑΒ στη συνεργασία με το ΕΚΑΒ. Που σημαίνει ότι θα έχουμε ΕΚΑΒ και το προσωπικό 24 ώρες το 24ωρο. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, δημιουργούμε εργαστήριο φυσικοθεραπείας. Πουθενά, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει σε πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο τμήμα φυσικοθεραπείας. Που σημαίνει ότι θα μπορούν να εξυπηρετούνται εντελώς δωρεάν, αυτό είναι σαφές, οι κάτοικοι της περιοχής όταν αντιμετωπίζουν διάφορα κινητικά προβλήματα σε πρώτο βαθμό. Δεν λέμε ότι δημιουργούμε νοσοκομείο, δεν λέμε ότι δημιουργούμε κέντρο υγείας, δημιουργούμε όμως ένα πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, το οποίο θα έχει αυξημένες ιατρικές πράξεις. Παράλληλα με τη δημιουργία του φυσικοθεραπευτικού εργαστηρίου, θα έχουμε και τακτικό ιατρείο ορθοπαιδικό. Θα ήθελα όμως να πω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι στο κέντρο υγείας ήδη έχουμε ξεκινήσει όλες τις πρόδρομες ενέργειες και θα σας αναφέρω αναλυτικά γι' αυτό. Δημιουργούμε ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο. Που σημαίνει ότι κάθε πολίτης θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα από τα δημογραφικά στοιχεία όσον αφορά και τις ασθένειες ταξινομημένες οι οποίες θα παρουσιάσει, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν επιδημιολογικό χάρτη στην περιοχή. Που πρακτικά τι σημαίνει? Ότι θα ξέρουμε από την τοπική αυτοδιοίκηση, από το Υπουργείο Υγείας, από την Υγειονομική Περιφέρεια, ο πληθυσμός της περιοχής από τι χρόνια νοσήματα πάσει. Αν έχουμε περισσότερους διαβητικούς, αν έχουμε καρδιοπαθείς, αν έχουμε υπερτασικούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε στοχευμένες δράσεις. Παράλληλα, όλο αυτό το σύστημα, το ηλεκτρονικό ιατρικό φακέλο, θα συνδεθεί με το βιοχημικό εργαστήριο το οποίο θα έχουμε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, έτσι ώστε οι εξετάσεις να λαμβάνονται με τη μέθοδο της τεχνολογίας μέχρι και στο κινητό τηλέφωνο μέσα του πολίτη και του ασθενούς. Και μία υπενθύμηση ότι σε ένα χρονικό διάστημα θα πρέπει να έρθει να κάνει πάλι και όποιες εξετάσεις χρειάζεται να πραγματοποιήσει. Θα ήθελα επίσης να πω ότι εμείς, σαν υγειονομική περιφέρεια, οι πρόδρομες ενέργειες που έχουμε κάνει από τώρα, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι τον Ιανουάριο μετά από ένα τετράμινο. Ήδη έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, καθώς επίσης ήδη έχουμε ξεκινήσει και έχουμε προμηθευτεί όλο εκείνο το πληροφορικό σύστημα το οποίο χρειάζεται για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλες αυτές οι διαδικασίες που σας είπα. Θα έχουμε λοιπόν ένα πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο σε μικρογραφία στα πλαίσια του Κέντρου Υγείας των Καμένων Βούρνων, που θα είναι χωρίς χαρτί, paperless όπως λέμε. Δεν θα υπάρχει χαρτί. Θα είναι όλα μηχανογραφημένα και ηλεκτρονικά τακτοποιημένα. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα άλλο παρά μόνο να ευχαριστήσω τις Κυριακές Υποδομές, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, με τον κύριο Γιάννα, έχουμε μια ιδιαίτερη συνεργασία. Τη Δήμαρχο, την κυρία Στεργίου, αλλά πάνω απ' όλα άφησα τελευταία σημειολογικά, κύριε Υπουργέ. Όχι λογοθέσει, τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μετά από αλληπάλληλες συσκέψεις, συναντήσεις, κατόρθωσαν να επιληθούν προβλήματα τα οποία χρόνιζαν και ήταν εμπόδιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία θέλουμε.